και να μην πιστεύει όταν αντικρίσει το σύμβολο της πίστεώς μας, τότε λυγίζει. Και αν αυτό το σύμβολο της πίστεώς μας πετάει φωτιές, αστραπές, τότε όλοι λυγίζομαι. Ήρθε ένας άνθρωπος, θα πρέπει να τελειώσω εδώ, αλλά είναι τόσα πολλά τα παραδείγματα. Ήρθε ένας άνθρωπος εδώ και με κοίταξε και μου είπε, έτσι όπως σας το κάνω με το χέρι, «Πάτερ, θέλω να σου πω, εμένα θα ακούσεις τώρα». Και άρχισε και μου μιλούσε τα δικά του λόγια. Τα δικά του λόγια. Τι έπρεπε να κάνω εγώ? Να αρχίσω όπως μιλάνε συνήθως, να κάνω διάλογο μαζί του? Όχι. Αν με έβρισε, τι να κάνω? Να του πάω κόντρα? Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα και του είπα, ένα λεπτό θα ήθελα να σου μιλήσω αφού με έκανε κουρέλι. Μου είπε τα εξαμάξεις. Μου είπε ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό ή αυτό που κάνεις είναι σωστό, αλλά έτσι αλλιώς το ένα τ' άλλο άρχισε και με κατακεράβνωνε. Παρακολουθείτε, Πάτερ Παύλο, τώρα κάτι που δεν το έχετε ξαναδεί. Και αφού τελείωσε... Πού είσαι, Πάτερ Παύλο? Υψηλή θεολογία. Και αφού τελείωσε, δεν μου λέτε το να πάρω ένα μπαστούνι ή να αρχίσω να μιλάω έτσι και να σας λέω. Κάποιοι θα καταλαβαίνετε, κάποιοι δεν θα καταλαβαίνετε. Η αυλή μου θα καταλαβαίνει και θα με ζητοκραυγάει και θα μου λέει, μπράβο Πάτερ, ωραία τα είπες. Όταν άρχισε λοιπόν και μου μιλούσε συνέχεια, εγώ δεν του μίλησα. Με τα λόγια μπορείς να πείσεις εμένα σε αυτό που εγώ πιστεύω? Όχι, δεν μπορώ να σε πείσω. Είναι έτσι? Τώρα κοιταγόμαστε οι δυο μας. Είναι έτσι, δεν μπορώ να σας πείσω. Εάν έχετε ένα πιστεύω μέσα σας και το έχετε διαπιστώσει ανθρώπινα, μπορώ να σας πείσω ό,τι και να σας λέω. Δεν μπορώ λοιπόν να σας πείσω, και επειδή δεν μπόρεσα να τον πείσω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είχε τεράστια μόρφωση, 4 πτυχία, 6 ξένες γλώσσες. Και τότε λοιπόν τι του έκανα? Να σας πω τι του έκανα. Έχετε όλοι σας περιέργεια. Ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο, να πάω να ακούσω, να δω τι θα μου πει και θα γυρίσω να σας πω τι του έκανα. Πήρα το σταυρό και του λέω, κοίταξε τον καλά, αρκετή ώρα θέλω να τον κοιτάξεις, κοίταξε τον, βλέπετε δακρύσατε. Όση ώρα περνούσε άρχισε να ανοιγοκλίνει τα μάτια του και να μην μπορεί να κρατηθεί και άρχισε να κλαίει ακατάπαυστα. Μου λέει, Πάτερ, αυτό δεν μπορούσα να το συγκρατήσω, γιατί βλέπεις δεν μίλησα εγώ, αλλά μίλησε αυτός. Και επειδή εγώ είμαι φτωχός και δεν είμαι αυτός ο πιστός που πρέπει να είμαι και ο εγγράμματος, γι' αυτό λοιπόν σου έφερα τον καθηγητή μου για να σου μιλήσει αυτός. Και αυτό σου μίλησε αυτή την ώρα. Γι' αυτό λοιπόν, γεννήκαμε οι καλύτεροι φίλοι. Και ξέρετε, όταν μας ενώνει το πρόσωπο του Σταυρού, χτυπάει η καρδιά μου τώρα πολύ δυνατά. Πιστέψτε με. Και όταν μας ενώνει το πρόσωπο του Σταυρού, όλους μας κάνει το ίδιο. Αυτός είναι η ζωή μου, η ταφή μου και η ανάστασή μου.